Γεια σου, Περικλή μου. Γεια σου, Άφη. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά. Πώς είσαι? Το τραγούδι, σε παρακαλώ. Είμαι καλά και σε αγαπώ. Α, είναι... Δεν γίνεται, για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Περικλή μου, αν τα αποδίδω. Αγάπη μου. Λοιπόν, θα μας φτιάξεις σήμερα αυτήν τη συγκεκριμένη τάρτα, ναι, που βλέπουμε. Αυτή τη συγκεκριμένη τάρτα, η οποία είναι από τις πιο αγαπημένες τάρτες στην Ιταλία, στρομπιόλα. Να μην ρωτήσω αν είναι εύκολη. Είναι κράμπολ, είμαι σίγουρη ότι είναι πανεύκολη. Έτσι απλά. Ωραία. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Εγώ θα κόψω. Ναι. Αλλά θα δούμε όμως πρώτα τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη τάρτα που έχει μέσα και σοκολατόπαστα φουντού. Φουντουκόπαστα. Κόπαστα. Ναι. Εδώ, πάντα κολλάω, ναι. Ναι. Φουντουκόπαστα. Λοιπόν, για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη τάρτα από τον Περικλή Ρουσουνίδη, θέλουμε τα εξής. 350 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 90 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 2 αυγά. Θέλουμε μισό κουταλάκι του γλυκού βανίλια σε σκόνη, 5 με 6 κουταλιές της σούπας. Ναι, έτσι, μπόλικες. Φουντουκόπαστα ή σοκολατόπαστα, όπως τη λέει ο καθένας από εμάς. Μία πρέζα αλάτι και ζάχαρη άχνη. Και να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος ήρθε και έρχεται από την Ελλάδα και δεν καταφέρνουμε ποτέ να βρεθούμε να πιούμε καφέ. Όχι, δεν είναι εδώ, είναι στη Λεμεσό. Μου έστειλε μήνυμα πριν. Είναι Γιάννη μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Σε όλους. Λοιπόν. Εγώ έρχομαι να πει εδώ. Λοιπόν. Κόβω εγώ. Εσύ κόβεις, εγώ ξεκινώ. Ναι. Αλεύρι. Σαμπόλ. Να δείτε πόσο απλή είναι τούτη η τάρτα. Περκλή, συγγνώμη να σε διακόψω. Ναι. Όταν ήμουν στον όμορφο κόσμο, στην Αθήνα, η πρώτη φορά που μου είπε ο Γρηγόρης να πάω στην κουζίνα να μαγειρέψω με τη Μαρία Λόι, είχε κάνει μια μπίτσα. Λέει μου η Μαρία Λόι κάποια στιγμή, Χριστιανά μου, να σταυρώσεις την μπίτσα. Δεν ξέρω ότι το να σταυρώσεις την μπίτσα ήταν τούτον τέλος πάντων με το μαχαίρι. Και λέω ότι εγώ να σταυρώσω την μπίτσα. Και λέει μου, ναι. Α, εντάξει, λέω της. Εγώ, η μόνη επαφή που είχαμε αυτό τότε με τη μαγειρική, σύνδεσα το σταύρωμα που μας έκανε μια αδερφή μου πριν να πάμε να θυμηθούμε. Κάθε νύχτα περνούσε ένα σταυρώνε μας, ούλουσε, φιλούσε μας στο μέτωπο και ξεκίνησε και εγώ να σταυρώνω την πίτσα. Πάντα όποτε κάνω αυτή. Ξεκίνησα, έκανα αυτή. Καλά, εντάξει, περιθώνω να σου πω τι έπαθαν όλοι μέσα στο στούντιο. Σταύρωσα την πίτσα κανονικά. Έτσι να είναι ευλογημένη. Λοιπόν, έχω βάλει ζάχαρη, αλεύρι, βανίλια. Ωραία. Λοιπόν, το αυγό. Εντάξει, είναι κράμπολ, γι' αυτό σπάει λίγο. Ναι, είναι κράμπολ, ναι, είναι κράμπολ. Το κόβω όσο μία λεπτά. Το ωραίο που έχει είναι το ότι έχει το μαλακό της φουντουκόπαστας μέσα, που έρχεται σε αντίθεση με το τραγανό που έχει απέξω η τάρτα. Περικλή μου, ξέρεις τι θέλουμε να μας φτιάξεις και μας το έχει ζητήσει και ο κόσμος. Μας είχες φτιάξει ένα κέικ αυτών των υγρών, των λεπτών, το σοκολατένιο. Να το κάνουμε. Το επόμενο θα είναι σοκολατό. Είναι τέλειο. Κάτι που ήθελα να πω είναι το εξής, διότι είχα 2-3 emails που κυρίες που δεν προλάβαν να γράψουν την προηγούμενη σύνταγη και κατά λάθος τα σβήσαν. Α, να στα ξαναστείλουν δηλαδή. Αν είναι και έχουν την καλοσύνη να μου τα ξαναστείλουν και να το στείλω ακριβώς στη συνταγή. Πολύ ωραία. Τέλεια. Το λοιπόν. Έχω βάλει μέσα, όπως είπα, αλεύρι, ζάχαρη, βανίλια, αυγά. Και τώρα κόβω σε μικρά κομματάκια. Φροντίστε ο βούτυρος σας να μην είναι τέλεια μαλακός. Κόβω σε μικρά κομματάκια το βούτυρο μου. Το λοιπόν. Μια χαρά. Είναι πάρα πολύ απλή η τάρτα τούτη. Τέλεια. Και ξεκινώ τον εκάδημα. Με το χέρι, δεν θέλουμε ούτε μίξερ ούτε τίποτα. Τέλεια. Τίποτα. Μπράβο ρε Περικλή μου, γιατί μια φίλη μπορεί να μην έχει μίξερ στο σπίτι. Όσο πιο απλά γίνεται. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, ανακατεύεται καλά να πάει παντού το βούτυρο, ζάχαρη. Τα πάντα. Έλα καλία μου, έλα μου κάνει να είμαι καλία. Θα πιάσουμε, είναι... Έλα καλία. Καλία. Κοίταξε, για το πάρει σε όλο φιλία, Εντάξει, δεν μπορείς φιλία. Είναι εδώ. Να σου βάλω κρέιο. Έλα, να μου βάλεις κρέιο, αγάπη μου, να μου βάλεις όσο κρέιο θέλεις εσύ. Κύριε Λέισον, τι γίνεται, Περικλή μου. Καμία μου κομπλιμέντα. Κάνω κομπλιμέντα. Ναι, αδυναμίες σε όλο τον κόσμο.
Έχουμε εδώ. Σήμερα μου είπε ο Αντρέας που θα μιλήσει και όλα, θα μας πει ολόκληρη ιστορία. Ποιο, τι. Ο Αντρέας. Εμένα λέει, για μένα. Α, μια χαρά. Άρα ανακατεύεις με το χέρι τώρα έχεις. Ανακατεύω. Τέλεια. Εμείς παίρνουμε δηλαδή μια φόρμα σε αυτές τις διαστάσεις. Εγώ, που να ανοίγει. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Εγώ προτιμώ να νιώθω το κράμπολ με τη φουντουκόπαστα που είναι πάρα πολλά μαλαγιά. Αν θέλετε, αυτή είναι 24 εκατοστά η διάμετρος. Μπορείτε, αν τη θέλετε λίγο πιο χοντρή, με τις ίδιες αναλογίες, παίρνετε μια 20 εκατοστά, 22 εκατοστά. Όχι, νομίζω αυτή είναι. Εγώ νομίζω πως εκείνο είναι το ιδανικό. Τέλεια. Και τώρα τι κάνουμε. Τώρα λοιπόν, θα δεις πόσο απλό είναι. Αυτό θέλουμε να δούμε. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, το έχω ανακατέψει. Το δείχνω στην κάμερα. Έχει πάει παντού. Περικλή μου, η κάμερα έρχεται σε σένα. Ναι, ξέχασα. Το δεν δουλεύει χρειάζεται. Τουλάχιστον. Είναι. Το τι δουλεύει τουλάχιστον. Περικλή. Παναγία μου. Θυμάστε τον πόλεμο που έκανα. Σταμάτα, μην πει τίποτα άλλο. Μην είμαι εκεί. Να μην είμαι εκεί. Δουλεύει, ναι. Ξέρω που δουλεύει. Όχι, μια χαρά. Πάει, έρχεται πάνω, κάτω. Ναι, 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 έλα, 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 έλα. Λοιπόν, τελείωσα. Τέλος, λοιπόν. Αυτό ήτανε. Βάζω μια στρώση, μοιράζεται στη μέση. Παίρνετε το. Περικλή μου, μείνε εδώ, συγκεντρωμένος, εδώ, ντάξει. Εδώ. Τη μισή ζύμη. Ναι. Δεν την πιέζεται όμως, ε. Τίποτα, καθόλου. Εντάξει, όχι. Και βάζετε να πάρει στον πάτο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, η φουντουκόπαστα είναι έτοιμη. Πιάνω τη φουντουκόπαστα. Βάζω. Ξεκινώ από τη μέση. Αυτά είναι. Τώρα εδώ είναι τα καλύτερα. Και καλή όρεξη, παιδιά. Είναι. Τι λέει, παιδιά. Είναι όλοι. Δεν πειράζει. Την αγάπη μου. Όλοι τρώνε, είναι όλοι. Του βλέπει όλοι μαζί. Είναι υποκομμένοι. Ακόμα είναι ωραία. Ακόμα είναι παπαρικλή. Εσύ στα κυπριακά που κομμένοι είσαστε. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Άρα βάζει μέσα τώρα τη σοκολατόπαστα, φουντουκόπαστα. Ναι. Τα ο καθένα παίρνει αυτή που του αρέσει. Το λοιπόν. Και έρχομαι και κάνω το εξής. Αφήνω πάντα μια μπορτούρα. Ευτυχώς πιάνει που ψηλά η κάμερα και μου το δείχνει. Τι να κάνω, έβα. Το λοιπόν, και βάζω τη φουντουκόπαστα. Ναι. Αφήνω πάντα μια μπορτούρα. Α, εννοείς γύρω-γύρω αφήνεις σε χώρο. Μου τη δείχνει κάποιο. Παναγία μου, Μερκλή δεν μου, το σταμάτα. Πιστεύω, δεν το πιστεύω. Άγνωστη η σοκολάτα να τελειώνουμε. Δεν το πιστεύω. Παναγία μου, η τεχνολογία τι κάνει. Τώρα λοιπόν, αυτή η φουντουκόπαστα θα ψήνεται. Απλώς μπορώ να το βλέπω ψηλά, μου αρέσει να τα βλέπω ψηλά. Τώρα λοιπόν. Να μας πάρει φυλακή να Περικλής. Όχι, καθόλου. Δεν είπα τίποτα. Ω, ιδέας. Κανένας δεν κατάλαβε. Έτυξα κανένα. Δεν έτυξα κανένα. Έλα, πάμε, πάμε. Τώρα λοιπόν. Και συνεχίζω τώρα. Το καλύπτω. Ξεκινώ πρώτα από την άκρη. Ναι, είναι ωραία. Ναι. Μπράβο, παιδιά, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το δείχνετε. Άρα μετά βάζεις και το υπόλοιπο μισό μείγμα. Και το καλύπτω όλο. Βλέπεις, καλύπτω όλο. Τέλεια. Όντως είναι πολύ εύκολο, Περικλή μου. Ορίστε. Πολύ, πολύ εύκολο. Πόση ώρα ψήνουμε, πόσους βαθμούς. Ψήνουμε. Μ' αρέσει που σου λέω αέρα. Αυτό το ένα το άλλο. Ναι, ξέρουμε τι κάνουμε. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Γκριλ. Πάνω κάτω. Το πάνω κάτω δεν είναι το γκριλ πάνω κάτω. Το γκριλ είναι γκριλ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα εδώ να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας δηλαδή με αυτό το γκριλ με το πάνω κάτω τον αέρα. Πάμε ένα στοίχημα. Όχι, δεν πάω στοίχημα. Θέλω σε παρακαλώ να πάμε ένα στοίχημα. Πάμε. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Το πάνω κάτω είναι αυτό εδώ. Ναι. Αλλά το είναι γκριλ που είναι. Πάνω κάτω. Α, περίμενε, έχει κι άλλον πάνω κάτω. Τι είναι το δίπλα. Τούτο είναι το γκριλ, Χριστιανά μου. Α, περίμενε, γύρνα έτσι λίγο να μην το κλείσεις. Ναι, τούτο είναι το γκριλ. Το δείχνει που πάνω ή που κανονική κάμερα. Το δείχνει κανονικά. Ναι. Τούτο είναι το γκριλ, Χριστιανά μου. Αυτό με τις σταγόνιξες της από πάνω. Είναι το γκριλ. Αυτό είναι το πάνω κάτω. Οι δύο γραμμές. Αυτό που είναι σαν την κούπα πάνω, κούπα κάτω. Και με αέρα. Όχι! Με αέρα είναι αυτό που είναι μέσα στη μέση αυτό. Δεν φορούνται αέρα. Όχι, ελιάς περίπτωση. Όχι. Λοιπόν, έχει ένα που είναι σαν. Α, έχει τα. Σαν την κουκκού αν πάνω, κουκκού αν κάτω. Α, τούτο είναι όταν ψήνεις μέσα καθαρόλα κλειστή. Α. Εντάξει. Ναι. Το λοιπόν, το πάνω κάτω είναι τούτο. Το γκριλ είναι τούτο, ο αέρας είναι τούτος. Κάτω και αέρα.
γκριλ και αέρα. Άρα πάνω κάτω. Αυτόματο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ μπαίνει εσύ ο ίδιο ότι έχει ένα ανθρωπάκι. Και το άλλο δεν ξέρω τι είναι. Άρα πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Στου 180 βαθμού, 45 λεπτά. Ωραία. Αν το ψήσουμε στον αέρα, πειράζει. Εγώ δεν θα το ψήσω στον αέρα. Άρα πάνω κάτω. Όχι, διότι, ναι, πάνω κάτω, διότι θέλω να ψηθεί και κάτω και πάνω. Εντάξει. Πάνω okay. κάτω, 180 βαθμού, 40 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Περικλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είμαι καλά, διότι σ' αγαπώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχει την επόμενη Τετάρτη. Παιδιά, είστε εντάξει με το. Πολύ ωραία. Είστε πολύ καλή. Το επόμενο κέικ που έρχεται από τον Περικλή είναι πραγματικά από τα πιο αγαπημένα μου. Είναι σοκολατόπιτσα. Ναι. Τόσο νηρή, ωραία η σοκολατόπιτσα μας. Να μας κάνεις την τριπλή δόση. Γίνεται γιατί είμαστε μόνοι. Ναι, ναι. Θα κάνω συνή μεγάλο. Εντάξει. Ωραία, Περικλή. Για να φάει όλο το αυτό. Έτσι. Και... Αλλά έρχεται. Τι έρχεται. Το όψον. Ναι, η επιλογή, τι πράγμα. Το όψον. Τι έπρεπε να κατάλαβω. Την άλλη εβδομάδα θα σου πω, θα σου ολοκληρώσω το όψον. Δεν κατάλαβα, δεν πειράζει. Καμιά φορά είναι καλά να μην καταλαβαίνει. Ωραία. Περικλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου, καλή συνέχεια.